Σε κλειό ψύχους η Κύπρος, πολικές θερμοκρασίες και χιόνια με πολλά προβλήματα σε χωριά και κοινότητες. Η πιο κρύα μέρα του χειμώνα, μαγευτικές εικόνες από το Λευκό τοπίο σε ολόκληρο το νησί. Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός στις επόμενες μέρες. Το Κυπριακό στη Σύνοδο των Μεσογειακών Κρατών στη Λισαβόνα, κοινή δήλωση των ηγετών για τις εγγύησεις και συνάντηση Αναστασιάδη Τσίπρα με φόντο τη Γενέβη. Κυπριακή Δημοκρατία νυν και αΐ, το έγγραφο που θωρακίζει την ύπαρξή της και αποδεικνύει γιατί δεν κινδυνεύει. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της σημερινής. Στην Άγκυρα μετά την Ουάσιγκτον η Βρετανίδα Πρωθυπουργός, συναντήσεις με Έρτογαν και Γκιλτιρίμ, ψηλά στην ατζέντα και το Κυπριακό, όλο το παρασκήνιο. Αποζημίωση μαμούθ για τα κυπριακά δεδομένα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ιατρική αμέλεια, αποτέλεσμα βρέφος να γεννηθεί με εγκεφαλική αιμορραγία. Παγκόσμιο σοκ. Με διάταγμα ο Τραμπ σφραγίζει τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών για τους Σύρους πρόσφυγες. Αναβρασμός στις μουσουλμανικές κοινότητες. Καλησπέρα σας. Σε κλειό ψύχους η Κύπρος με πολικές θερμοκρασίες και χιόνια ακόμη και στα ημιορεινά. Το κατάλευκο τοπίο άκρος εντυπωσιακό. Πολλά ωστόσο είναι και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι δεκάδων χωριών και κοινοτήτων. Στις ορεινές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας βρέθηκε σήμερα ο Γιάννης Ξενοφόντος. Η πιο κρύα μέρα των τελευταίων 12 μηνών βρήκε την Κύπρο χιονισμένη σε κλειό ψύχους. Η χθεσινή χιονόπτωση, αν και ολιγόωρη, ήταν αρκετή για να ξυπνήσουν στα Λευκά δεκάδες κοινότητες και χωριά. Το συνεργείο του ΣΥΓΜΑ ξεκίνησε νωρίς το πρωί για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας. Τα πρώτα χιόνια είχαν στιβαχτεί λίγα μόνο χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα. Κλήρου, καλό χωριό Ορεινής, Άγιος Επιφάνιος και Απλίκη φόρεσαν το λευκό τους μανδύα. Το ίδιο σκηνικό και στο Παλεχώρι, οι κάτοικοι του οποίου κατόρθωσαν να βγουν δειλά από τα σπίτια τους μετά τις 10 το πρωί. Στίβασαν καλά? Και ο τρία δάχτυλα. Ήταν ικανά να μας κόψουν έσω όμως, που επαγώσαν και δεν μπορούσαμε να παρπατήσουμε. Σίγουρα είναι μια μαγεία το χιόνι, για όλους, μικρούς και μεγάλους. Τα παιδιά το έχουν χαρεί, σηκώθηκαν από το πρωί, κάνουν τους χιονάνθρωπους τους να παίξουν. Εχτες το απόγευμα χιόνισε, είμαστε σπίτι, δεν μπορούμε να κατεβούμε από τους δρόμους. Λίγο έξω από τον αγρό και ο υδράργυρος φλερτάρει με θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Οι εικόνες μίλουν από μόνες τους. Λευκά βουνά, παγωμένοι δρόμοι, κάτασπρες στέγες. Οι τελευταίες μέρες του Γενάρη έχουν άρωμα βαρυχειμονιάς. Ένεκα και του Σαββατοκύριακου οι περισσότεροι κάτοικοι των ορεινών περιοχών τιμούν δεόντως την περίσταση. Οι πολικές θερμοκρασίες και το χιόνι αποτελούν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για οικογενειακές και φιλικές συνάξεις με κυπριακά εδέσματα και κρασί. Τα τζάκια, οι τσιμινιές αλλά και οι σόμπες πήραν στην κυριολεξία φωτιά. Χιόνι στη σόμπα μας, να βράζουμε τη σουπούα μας. Καλά λουκανικούι, καλά κρασούι. Τζάκι, κρασάκι, τα παραδοσιακά δέσματα, λουκάνικα, λούντζα, χαλούμι. Περνούμε ωραία, έκαναμε και πουρέκια χτες, κολοκόπιτες. Άμα χιονίσει, πού να πάεις να ασχοληθείς με τον τεζουγιές. Και μπορεί το τοπίο να είναι πραγματικά μαγευτικό, ωστόσο τα προβλήματα που οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών αντιμετωπίζουν είναι τεράστια. Το πρωί, λόγω του ότι είχαμε θερμοκρασίες μέχρι πλην 4 βαθμούς ψες, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να διακινηθεί κάποιος. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να φέρουμε ξύλα, να ψάμε τον τζάκι. Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει με την υδροπρομήθεια, λόγω του ότι έχουν παγώσει αρκετά σωλήνες. Τώρα έχω νερό και κατέβηκα κάτω στο υπόγειο, έχω μια φούντα πραγματικά και πήραμε τη τσίκλα να... Δεν κουρνά μου για μάτια, για έμπρονα τα πλήνω. Παγώσαν οι σωλήνες. Ναι, ναι. Νερό να αφήνουμε βρίσκει να ανοιχτή τη νύχτα και για να έχουμε. Γιατί μπορεί να κάνουμε δυο μέρες και δεν έχουμε νερό. Παώνει. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν φτάσει μάλιστα στα όρια της απελπισίας, καθώς το απαιτούμενο κονδύλι για λόγους θέρμανσης τους γονατίζει. Εξυλληφθήκαμε που θα πάνω, δεν αντέχουμε. Είναι που τον νιώβρι μέχρι το μάιν του την κατάσταση. Για αυτό εννοούμε σώπες, ό,τι πετρελαίου, ό,τι του καζιού, ό,τι ιστορίες, πράγματα. Έγινε το την κουβέντα πάνω. Δυστυχούμε. Πρέπει να χιονίζει, αλλά πρέπει να έχουμε και κάποια βοήθεια από την κυβέρνηση. Ζούσαμε μας έναν επίδομα για τη θέρμανση
Ενώ τώρα κόψαμε μας το, γιατί ελπίζω να το δει η κυβέρνηση και να χορηγήσει τα ορεινά χωριά με το επίδομα, διότι χρειαζόμαστε το. Θέλουμε πάνω από 1.000 ευρώ να βράσουμε όλο το χειμώνα. Ο κράτος έχει αφήσει τους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων στο έλεος του Θεού. Οι κάτασπρες ορεινές περιοχές αποτέλεσαν την ίδια ώρα πόλο έλξης για αρκετούς Κύπριους και μη που θέλησαν να απολαύσουν αλλά και να απαθανατήσουν τη μαγεία της φύσης. Μαγευτικές εικόνες όμως κατέγραψε η κάμερα του Σίγμα και σε ένα σύντομο διπορικό στην ορεινή περιοχή Τρόοδους. Τι ανακάλυψαν οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών για να αντιμετωπίσουν το κρύο και ποιο το μυστικό τους στο ρεπορτάζ του Ευάγγελου Ευαγγέλου. Λευκή μαγεία και η θερμοκρασία σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Μέχρι και 6 βαθμούς υπό το 0 καταγράφηκε στις ορεινές περιοχές της Κύπρου, με τη μετεωρολογική υπηρεσία να προβλέπει για τις επόμενες ημέρες νέα βαριά χιονόπτωση. Πέραν όμως από την ταλαιπωρία, το λευκό τοπίο προσφέρει μαγευτικές εικόνες. Πολλά χωριά της ημιορεινής περιοχής Λεμεσού ντύθηκαν έστω και για λίγο στα λευκά, προσφέροντας την ευκαιρία στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες να ζήσουν όμορφες στιγμές. Ο χειμώνας όμως έδειξε για τα καλά τα δόντια του, ιδιαίτερα στους κατοίκους των περιοχών Τρόοδους Πλατρών. Είναι καθαρή δρόμη σήμερα, είναι μια μέρα καλή. Μπορεί ο κόσμος να έρθει να χαρεί το χιόνι. Φέρνει κόσμο, δουλεύουν όλα τα εστιατόρια, όλα τα ξενοδοχεία. Προβλήματα λίγα, ψες το βράδυ που είχε μπαγκετό. Σήμερα όμως νομίζω είναι μια χαρά καθαρή δρόμη. Γεια σας. Γεια σας. Δύσκολο πολύ. Έκανε πολλά χιόνια χτες βράδυ. Εστές, ναι. Αέρα, χιόνια πολλά. Τώρα καθαρίζετε. Πρωί καθαρίζεις τώρα. Κόσμο, έχει κόσμο στις πλάτερες, στο δρόμο. Όχι, στο δρόμο. Δεν έχει πολλά κόσμος. Κρύο. Κρύο, πλην 4. Αν και οι δρόμοι που οδηγούν προς το Τρόοδος ήταν σήμερα κλειστοί, ωστόσο πολλοί εκδρομείς αγνόησαν τις υποδείξεις και κατευθύνθηκαν προς τις πλάτρες, ενώ άλλοι πιο τολμηροί προς την πλατεία Τρόοδους και τον Ολυμπό. Κουμανταρία επιβάλλεται διότι είναι τόσο κρύο σήμερα, μπορεί να είναι και 5-6 βαθμούς υπό το 0 σήμερα η θερμοκρασία. Είναι τρομακτική. Και να ζεσταθούμε. Ζιβανία, Κουμανταρία, Μπαστούρμα, Λουκάνικο και ό,τι προκύψει. Φαίνεται μάλιστα ότι οι κάτοικοι των χιονισμένων περιοχών, όπως χαριτολογώντας μας αποκαλύπτουν, ανακάλυψαν τον τρόπο για να αντέχουν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, οι ξυλόσωπες και τα τζάκια είναι αναμένα επί 24ωρου βάσεως. Για να ζήσεις δαπάνω πρέπει να τρέφεσαι πολύ καλά. Άλλος πως. Και η διατροφή τι περιλαμβάνει. Μπαστούρμα, Λουκάνικο, χαλούμι. Και καμιά κομμάτια σαμαρέλα. Αυτό το κρασί είναι επιβάλλεται για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του σώματος, έτσι. Ναι, για να είναι ζεστό το σώμα τους. Αν πιείς δεύτερο, αρκεύτης και τραγουδάς. Αν πιείς τρίτο, πιέφτης χαμή. Τόσο δυνατό δηλαδή. Πολύ δυνατό. Διπλασιάζει το αλκοόλ που έχει μέσα. Δηλαδή, τα μυρωδικά που μπαίνουν μέσα είναι κανέλα, μοσκοκάρτι, τον τραντάφυλλο, φύλλο του πορτοκαλιού, χυμό του πορτοκαλιού και μαύρη ζάχαρη. Οι εικόνες που καταγράψαμε στο σύντομο διπορικό μας μοναδικές. Και η συμβουλή μας σε όσους λογαριάζουν να επισκεφθούν το Τρόοδος, προσοχή στους δρόμους και ντυθείτε ζεστά. Τα πρώτα χιόνια έπεσαν όμως και στις ορεινές κοινότητες της Πάφου. Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών, το λευκό τοπίο παραμένει μαγευτικό. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Πέτρου Μελαΐση. Παρά τη μαγεία του λευκού τοπίου, τα πρώτα χιόνια σε ορεινές περιοχές της Πάφου δημιούργησαν αρκετά προβλήματα με αποτέλεσμα να κλείσουν επαρχιακοί δρόμοι και να αποκλειστούν χωριά. Με δυσκολία διεξάγεται η κίνηση οχημάτων ενώ έχει κινητοποιηθεί όλος ο τεχνικός μηχανισμός των αρμοδίων υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο δικοδίκτυο, ενώ ρίχνεται αλάτι ακόμη προκειμένου να γιώσουν οι πάγοι και τα χιόνια. Εξάλλου σε περιοχές της πόλης Χρυσοχούς έχει μαζευτεί ποσότητα νερού στο οδόστρωμα λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Παράλληλα, η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη και η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εξαιτίας της φοδρής χιονόπτωσης, πολλά χωριά της ορεινής Πάφου αντιμετωπίζουν και προβλήματα υδροδότησης εκεί που το χιόνι έχει παγώσει και υπάρχει πρόβλημα με τις δεξαμενές ύδρευσης. Πριν περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να μάθουμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός για απόψε αλλά και τις επόμενες μέρες. Το ρεπορτάζ είναι του Κυριάκου 56. Νύχτα ψυχρή και μία από τις πιο παγωμένες του χειμώνα προβλέπει για απόψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Απόψε αναμένεται να είναι μια αρκετά κρύα νύχτα. Η θερμοκρασία αναμένεται να πέσει στο 0 σε περιοχές του εσωτερικού, γύρω στους 2 βαθμούς στα παράλια. Αυτό σημαίνει από 1 μέχρι 3 βαθμούς στα παράλια και στους μείον 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο αναμένεται βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή άνοδο. Να πούμε ότι 8 βαθμοί του εσωτερικού σήμερα αναμένονται να είναι 12 αύριο. Στα παράλια κοντά στους 13 βαθμούς, οπότε υπάρχει μια άνοδος των 4 βαθμών για το εσωτερικό, μια άνοδος πιο μικρή για τα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει και πάλι τη Δευτέρα. Αναμένουμε αρκετή συννεφιά κατά ένα μεγάλο ποσοστό της μέρας, συννεφιασμένος καιρός. Τοπικά αναμένουμε να έχουμε λίγες βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά, τίποτα όμως το ιδιαίτερο ή σημαντικό. Λίγα φαινόμενα. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή. Προβλέπεται μια μικρή άνοδο στις τάξεις του 1 βαθμού. Στην πολιτική επικαιρότητα στη συνέχεια για τις εξελίξεις στο Κυπριακό ενημέρωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης στους ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο της Λισαβόνας. Στο περιθώριο της συνόδου είχε μάλιστα και κατηδίαν συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και το Λεόντιο Χριστοδούλου έχει το ρεπορτάζ. Λεόντιε, καλησπέρα, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι. Τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης Τσίπρα Αναστασιάδη λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου των Μεσογειακών Κρατών στη Λισαβόνα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που άπτονται του κεφαλαίου ασφάλειας και εγγυήσεων αλλά και στην απαράδεκτη τουρκική απέτηση για την παραχώρηση μέσα στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού των 4 βασικών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Τούρκους υπηκόους στην επανενωμένη Κύπρο. Μάλιστα. Παράλληλα, Λεόντι, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, όπως έχουμε προαναφέρει, ενημέρωσε και τους ηγέτες των χωρών που έλαβαν μέρος στη Σύνοδο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, έτσι. Ακριβώς, Νικόλα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της παρέμβασής σου κατά τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στη Λισαβόνα, αναφέρθηκε στην παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά την διάσκεψη στην Γενέβη. Εξέφρασε ικανοποίηση για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Γενέβη και την εκφραστήσα θέση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών. Ότι η αποτελεσματικότερη εγγύηση για την ασφάλεια ενός κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ίδια ιδιότητά του ως κράτους μέλους. Αναφέρθηκε στην απέτηση της τουρκικής κυβέρνησης που αντίκειται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απολαμβάνουν οι Τούρκοι υπήκοοι μέσα στο πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού τις 4 βασικές ελευθερίες Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επανενωμένη Κύπρο. Έκανε επίσης αναφορά και στα θέματα που άπτονται της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, την ανάγκη όπως η επανενωμένη Κύπρος συνεχίσει να είναι ενεργό και αποτελεσματικό κράτος μέλος, αλλά και την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την επίλυση του Κυπριακού. Και μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου, Λεόντι, υπήρξε κοινή δήλωση των ηγετών, στην οποία περιλαμβάνεται και μια πολύ σημαντική αναφορά για το Κυπριακό. Ακριβώς, Νικόλα, στην κοινή τους δήλωση, ηγέτες της Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας επαναβεβαίωσαν την στήριξή τους στην ενεξελίξη διαδικασία για επανένωση της Κύπρου χωρίς εγγύησεις. Ευθυγραμμισμένοι με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, κάτω από την αιγίδα του νέου Γενικού Γραμματεία του ΙΕ Αντώνιο Κουντέρες. Οι ΕΠΤΑ διαβεβαίωσαν επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα παραμείνει μέλος των ΗΕ μετά τη λύση και ότι η ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την καλύτερη ασφάλεια για την επανένωση της Κύπρου. Νικόλα, έχουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας να τον παρακολουθήσουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα ακόμα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω θερμά για την κατανόηση που επιδεικνύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα η σημερινή Σύνοδος για το πρόβλημα της Κύπρου. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω και τους 7 φίλους αρχηγών και κυβερνήσεων για την πρόοδο των συνομιλιών, για τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και ευχαριστώ για άλλη μια φορά θερμά για την στήριξη που επιδεικνύουν έτσι ώστε μέσα από την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος, να δημιουργηθούν και συνθήκες σε ένα ευρωπαϊκό κράτος να αποκαταστήσει την ενότητα του αλλά και να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που να επιτρέπει σε όλους τους κατοίκους του Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να ζήσουν ειρηνικά μέσα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παραμένουμε σε τροχιά Κυπριακού. Συναντήσεις με τον πρόεδρο Έρντογαν και τον πρωθυπουργό Γκιλτιρίμ είχε σήμερα στην Άγκυρα η πρωθυπουργός της Βρετανίας, μία μόνο μέρα μετά την επίσκεψή της στο Λευκό Οίκο. Στην ατζέντα των επαφών της βρέθηκε φυσικά και το Κυπριακό. Θα πάμε κατευθείαν στη Μαρία Ζαχαράκη για να μας ενημερώσει. Μαρία, καλησπέρα από τη Λευκοσία.
Καλησπέρα, Νικόλα, από την Κωνσταντινούπολη. Όχι μόνο στην ατζέντα, αλλά ψηλά στην ατζέντα των συνομιλίων τη Τερέζα Μέη βρέθηκε το Κυπριακό, εδώ στην Άγκυρα, με τον Τούρκο Πρόεδρο. Όπως δήλωσαν και οι δύο μετά από τη συνάντησή του σήμερα το μεσημέρι, συζήτησαν τη διαδικασία τη Γενέβη και για το τι βήματα μπορεί να κάνουν ακόμη στην Κύπρο ω εγκύτριε δυνάμει. Από την πλευρά τη, η Τερέζα Μέη είπε ότι επιθυμεί την επίλυση του Κυπριακού. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την τηλεφωνική σύνδεση. Δεν ξέρω αν μας ακούσαν. Μπορείς να σταθεροποιηθείς σε ένα τόπο που να μπορούμε να σε ακούμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι η λήψη καλύτερη, να σε ξανακούσουμε. Αν με ακούτε καλύτερα τώρα. Λίγο καλύτερα, ναι. Με ακούτε καλύτερα. Ναι, ναι. Συνέχισε. Ήθελα για να συνεχίσω λοιπόν. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Τούρκο ομολογό της, τον Πινελή Γιλντήριο, με τον οποίο έδωσαν συνέντευξη τύπου. Σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, ο Τούρκος Πρωθυπουργός βρήκε ξανά την ευκαιρία να επιμείνει για το θέμα των εγγύησεων. Όπως είπε, ο μόνος τρόπος για να τεθεί υπό εγγύηση η ασφάλεια των ανθρώπων στην τουρκοκυπριακή και την ελληνοκυπριακή πλευρά μετά τη λύση είναι η συνέχιση των εγγύησεων. Στην κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσε λοιπόν με τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό, η Τερέζα με... Λοιπόν, υπάρχει όντως πρόβλημα. Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Γιλτιρίμ επίμεινε στις εγγυήσεις, είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν σε μια λύση του Κυπριακού. Είχε και συνάντηση με τον Ταγίπ Έρτογαν, η Τερέζα Μέη. Είχαν σημαντική αναφορά στο Κυπριακό. Θα τα παρακολουθήσουμε ξανά σε λίγο όταν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με την Μαρία Ζαχαράκη. Όμως, καθώς αναφερόμαστε εμείς στις εξελίξεις στην Τουρκία, να σας ενημερώσουμε ότι και ο οίκος Standard & Poor's υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε αρνητική αποσταθερή λόγω της βουτιάς που πραγματοποίησε η τουρκική λίρα. Τώρα, το έγγραφο που θωρακίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και επεξηγεί γιατί δεν κινδυνεύει από τη μη διακριτή συμμετοχή της στη Γενέβη, αποκαλύπτει η εφημερίδα Σημερινή. Ενημέρωση Πέτρος Μελαΐσης. Δεν κινδυνεύει η Κυπριακή Δημοκρατία από τη μη διακριτή συμμετοχή της στη διάσκεψη, αποφάνθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι Λόουε και Πέλετ. Την εμπιστευτική γνωμάτευση των διεθνών νομικών για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάσκεψη της Γενέβης αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Σημερινή και ο δημοσιογράφος Χρήστος Χαρλάμπους. Η 19 σελίδων γνωμάτευση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ακόμη και χωρίς τη διακριτή συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή χωρίς την πρόσκλησή της, όπως και έγινε, δεν τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα. Παρά τα αυτά, οι δύο νομικοί είχαν υποδείξει ότι θα ήταν απαραίτητο και επαρκές μέτρο προστασίας να προέβαινε σε δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη διάσκεψη για τη διερεύνηση πρακτικών λύσεων στο πρόβλημα που συζητεί ανεφλάβει στη γνωστή θέση ότι η συνθήκη του 1960 για τις εγγύησεις είναι άκυρη. Η γνωμάτευση των δύο ξεκαθαρίζει σε μεγάλο βαθμό ότι η πιθανή τροποποίηση ή κατάργηση των συνθηκών εγγύησης και συμμαχίας θα πρέπει να υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έγκριση μιας συμφωνίας σε ξεχωριστά δημοψηφίσματα. Στη γνωμάτευσή τους, η οποία παραμένει όσο ποτέ επίκαιρη αφού η διάσκεψη της Γενέβης ουσιαστικά συνεχίζεται, οι δύο εμπειρογνώμονες από Γαλλία και Βρετανία καταλήγουν στο συμπέρασμα, αντλώντας νομολογία από το διεθνές δίκαιο και κυρίως από τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί παρά να είναι μέρος της όποιας συμφωνίας ακύρωσης μετατροπής των υποσυζήτησης συνθηκών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα ήταν χωρίς νόημα να τροποποιηθεί. Η συνθήκη του 1960 αναπουσίαζε ένα μέρος της, πόσο μάλλον η Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας η πολιτική οντότητα είναι το αντικείμενο και ο στόχος της εν λόγω συνθήκης. Σημειώνουν μάλιστα πως η συνθήκη εγγύησεων μπορεί να θεωρηθεί και ως διμερής, οι εγκύτριες δυνάμεις ως ένα σώμα και η Κυπριακή Δημοκρατία του άλλο, και ως εκ τούτου η παρουσία του ενός εκ των δύο μερών είναι αναγκαία προϋπόθεση. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Κωνσταντινούπολη και πάλι προς το παρόν πάμε για λίγο στην Αθήνα. Στις απειλές Έρτογαν λόγω της μη έκδοσης των 8 στρατιωτικών στην Τουρκία απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας. Ο Πάνος Καμένος παρέπεψε την Άγκυρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Στις τουρκικές απειλές, ακόμη και για ακύρωση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, απάντησε σήμερα ο Πάνος Καμένος παραπέμποντας τη γείτονα χώρα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να απευθυνθεί πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία έχει υπογράψει συμφωνία και έχει πάρει το χατζηλίκι της, έχει πάρει 3 δισεκατομμύρια. Και θα πρέπει να απευθυνθεί και στο ΝΑΤΟ, στο οποίο σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας έχει συμφωνήσει η ίδια να εφαρμοστεί η συνθήκη της παραμονής της δύναμης SNMG2
και να επιστρέφουν πίσω όσοι διασώζονται. Προηγήθηκε και νέο αίτημα της Τουρκίας για έκδοση των 8 αξιωματικών με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης να χαρακτηρίζει πολιτική την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η άρνηση της Ελλάδας να εκδώσει τους 8 Τούρκους πραξικοπηματίες στρατιώτες είναι άδικη και αποτελεί πολιτική απόφαση. Στις ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έχει κάνει αίτηση να συμμετέχει, η δικαιοσύνη δεν παίρνει κατευθυντήρια γραμμή από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία είναι ανεξάρτητες. Έχουμε λοιπόν μία απόφαση του Αρείου Πάγου ομόφωνη, η οποία στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και ενώ το Μέγαρο Μαξίμου χαρακτήριζε ανεπιθύμητους όσους πήραν μέρος ή υποκίνησαν το αποτυχημένο πραξικόπημα του Ιουλίου, ο Ερντογάν εμφανιζόταν στο Reuters λαύρος κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού και της υπόσχεσης που υποστηρίζει ότι του έδωσε από την πρώτη στιγμή για παράδοση των αξιωματικών. Η Ελλάδα δεν επιστρέφει τους 8 προδότες που βρήκαν καταφύγιο εκεί. Το πρώτο βράδυ μετά το πραξικόπημα τηλεφώνησα στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε ότι το ζήτημα θα διευθετηθεί εντός 15-20 ημερών. Η καθυστέρηση της επιστροφής φυσικά πλήττει την εμπιστοσύνη στα ελληνοτουρκικά. Η κυβέρνηση διαψεύδει κατηγορηματικά ότι υπήρξε τέτοια υπόσχεση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οι 8 πάντως παραμένουν κρατούμενοι γιατί η συμπεριφορά τους αποτελεί πραγματική ενεστώσα και αρκούντος σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και εθνική ασφάλεια της χώρας, όπως έκρινε η Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας. Λοιπόν, από την Ελλάδα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς σοκ προκαλεί παγκοσμίως η απόφαση του Τραμπ να σφραγίσει τα αμερικανικά σύνορα για τους Ήρους πρόσφυγες. Ο Πλανητάρχης υπέγραψε μάλιστα και το σχετικό διάταγμα. Διάταγμα που απαγορεύει επαόριστον τις μετεγκαταστάσεις Ήρων προσφύγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, με διακηρυγμένο στόχο την προστασία της Αμερικανικής επικράτειας από την είσοδο Ισλαμιστών τρομοκρατών, ο νέος πρόεδρος παγώνει συνολικά το πρόγραμμα υποδοχής προσφύγων για 4 μήνες και κλείνει τα σύνορα για διάστημα 90 ημερών σε επισκέπτες από 7 μουσουλμανικές χώρες, ανάμεσά τους και το Ιράν. Την πολιτική Τραμπ στο μεταναστευτικό επέκρινε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί. Στην εποχή μας δεν πρέπει να χτίζουμε τείχη μεταξύ των εθνών. Ξέχασαν ότι το τείχος του Βερολίνου κατέρευσε πριν από πολλά χρόνια. Ζωτική σημασία χαρακτήρισε το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Από κοινού καλούν τη νέα ηγεσία της Ουάσιγκτον να συνεχίσει να προσφέρει άσυλο σε όσους ξεριζώνονται λόγω πολέμων και διώξεων. Στο μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί στις κοινότητες μουσουλμάνων της Αμερικής μετά τη δήλωση Τραμπ περί προτεραιότητας των χριστιανών. Οι οικογένειες των Σύρων έρχονται στην Αμερική εξαιτίας των επιλογών της εξωτερικής πολιτικής. Δυστυχώς δεν τους θέλει και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τον στηρίζουν διότι δεν έχουν περάσει ποτέ από δυσκολίες. Δεν έχουν ζήσει τον πόλεμο. Στηρίζω την αυξημένη ασφάλεια, τις διαδικασίες ελέγχου που είναι νόμιμες. Είμαι όμως αντίθετος στη φυλετική επιλογή. Δεν πρέπει κανείς να κρίνεται με βάση το παρελθόν του. Οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδίκασαν την πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη περίπου 100 ακτιβιστές σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα, αποκλείοντας συμβολικά το κτίριο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας. Επιστρέφουμε στην Τουρκία και τα της επίσκεψης ΜΕΙ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά η τεχνολογία δεν θα μας προδώσει. Μαρία Ζαχαράκη είναι και πάλι στη γραμμή. Μαρία, εν συντομία να μας μεταφέρεις τι υπόθηκε στη συνέντευξη Γιλτιρίμ ΜΕΙ. Ωραία. Νικόλα, ελπίζω να με ακούτε τώρα. Στην κοινή συνέντευξη λοιπόν που είχαν ο Τούρκος και η Βρετανίδα πρωθυπουργός, ο Μπιναλή Γιλντιρίμ βρήκε την ευκαιρία και πάλι να επιμείνει στο θέμα των εγγύησεων. Όπως είπε, ο μόνος τρόπος για να τεθεί υπό εγγύηση η ασφάλεια των ανθρώπων στην τουρκοκυπριακή και ελληνοκυπριακή πλευρά μετά τη λύση είναι η συνέχιση των εγγύησεων. Από την πλευρά της, η Βρετανίδα πρωθυπουργός είπε ότι επιθυμούν να δουν μια λύση που να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Κύπρου μακροπρόθεσμα. Σε ερώτηση δε ειδικά για την παρουσία του τουρκικού στρατού, η Τερέζα Μέι είπε στο θέμα της Κύπρου είμαστε και εμείς μια εγγύτρια δύναμη, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία. Θέλουμε να δούμε μια λύση που να είναι καλή για όλον τον λαό της Κύπρου, αποφεύγοντας να πει περισσότερα, Νικόλα. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι το βασικό θέμα συζήτησης με τον Ερντογάν σήμερα εδώ και με τον Μπιναλή Γιλντιρίμ ήταν το θέμα των εγγυήσεων μετά και τη φερόμενη απογοήτευση της Άγκυρας για τη στάση που κράτησε η Βρετανία στη διάσκεψη της Γενέβης όσον αφορά τις εγγυήσεις.
Μάλιστα. Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Βέβαια, να πούμε ότι στην Ουάσιγκτον βρέθηκε χθες η Τερέζα Μέι ως η πρώτη ξένη ηγέτιδα που συνάντησε τον νέο πλανητάρχη στο Λευκό Οίκο. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Τραμπ, ο οποίος είπε στη Βρετανίδα Πρωθυπουργό ότι το Brexit θα είναι μια υπέροχη εξέλιξη για τη χώρα της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία βαδίζουν χέρι-χέρι. Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ και της Τερέζα Μέι αντικατοπτρίζει την ατμόσφαιρα που επικράτησε στη συνάντησή τους στο Λευκό Οίκο. Οι δυο τους επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την ενίσχυση της ειδικής σχέσης των δύο χωρών. Η Πρωθυπουργός της Βρετανίας και ο Αμερικανός Πρόεδρος συμφώνησαν στο σημαντικό ρόλο του ΝΑΤΟ κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, αναγνωρίζουμε το ΝΑΤΟ ως το προπύργιο της συλλογικής άμυνας. Σήμερα επαναβεβαιώσαμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας σε αυτή τη συμμαχία. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως είπατε, υποστηρίζετε το ΝΑΤΟ 100%. Σε ό,τι αφορά τη Μόσχα, ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμανε πως ακόμα είναι πολύ νωρίς για να συζητήσει κανείς την άρση των κυρώσεων. Θα δούμε τι θα συμβεί. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε γι' αυτό. Αλλά πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μια καλή σχέση με όλες τις χώρες, ιδανικά. Αυτό δεν θα συμβεί απαραίτητα. Εάν όμως μπορούμε να έχουμε μια καλή σχέση με τη Ρωσία και την Κίνα και όλες τις υπόλοιπες χώρες, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις γι' αυτό. Εάν όμως το καταφέρουμε, θα είναι κάτι πολύ θετικό και όχι αρνητικό. Έπειτα αποτελέστηκε και μια διμερής εμπορική συμφωνία, αν και το Λονδίνο δεν μπορεί να διαπραγματευτεί επισήμως όσο παραμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως χαρακτήρισε τον Brexit κάτι υπέροχο για τη Βρετανία. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο η χρονιά του κόκορα για τους Κινέζους που υποδέχτηκαν το νέο έτος. Παρακολουθήστε επίσης σε λίγο Fashion Tech. Τι γίνεται όταν η τεχνολογία παντρεύεται με τη μόδα. Εμείς όμως προς το παρόν να πάμε να μάθουμε για μια άκρος σημαντική ανακάλυψη. Επιστήμονες κατάφεραν να φτιάξουν μέταλλο από το υδρογόνο.